πίστεψαν και στήριξαν προσδοκίες εσένα απέναντι στον εαυτό σου. Έχω πια την εμπειρία αυτές τις αποφάσεις να μην τις λαμβάνω εν θερμό, να τις παίρνω στο μαξιλάρι μου και να τις βασανίζω, να αποφασίζω με ψυχραιμία. Και αυτό έκανα για 3-24 ώρα. Γιατί ξέρω καλά ότι οι αποφάσεις μου έχουν επιπτώσεις και σε άλλους ανθρώπους. Ξεπερνούν εκ των πραγμάτων το δικό μου ατομικό ορίζοντα. Στη δήλωσή μου το βράδυ των εκλογών είπα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πια κλείσει έναν μεγάλο ιστορικό κύκλο που πρέπει να τον αποτιμήσουμε με περηφάνεια και να ανοίξουμε συλλογικά έναν επόμενο κύκλο. Δύσκολο, πρωτόγνωρο, αλλά ακόμη πιο ελπιδοφόρο και δημιουργικό. Μίλησα επίσης για την ανάγκη δύσκολων και γενναίων αποφάσεων που αφορούν το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Για την ανάγκη να συναντηθούμε πάλι με τις αξίες μας, της συλλογικότητας, της ανιδιοτέλειας και της κοινωνικής ευθύνης. Να ανανεώσουμε τολμηρά το στελεχικό μας δυναμικό, από πάνω μέχρι κάτω, δείχνοντας εμπιστοσύνη σε νέους ανθρώπους. Να βάλουμε τέλος σε νοοτροπίες που μας κόστισαν ακριβά. Προσθέτω σε όλα αυτά την ανάγκη να εφεύρουμε ένα νέο ΣΥΡΙΖΑ που θα μπορέσει με σεμνότητα και ανοιχτά μάτια να διαβάσει τις νέες αντιθέσεις και τα νέα ρεύματα της κοινωνίας, τις νέες προκλήσεις της εποχής και να ανταποκριθεί στις προσδοκίες εκείνων που θέλει και έχει ταχθεί να εκπροσωπεί. Αυτές οι δύσκολες και γενναίες αποφάσεις που καλούνται να υπηρετήσουν ένα νέο όραμα αφορούν προφανώς και εμένα. Πρώτο, μάλιστα, εμένα, που υπήρξα ο επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ στον ιστορικό κύκλο που κλείνει. Παρέλαβα σε ηλικία μόλις 34 ετών ένα μικρό κόμμα της αριστεράς. Το ταξίδι που κάναμε μαζί ήταν επικίνδυνο πολλές φορές, γεμάτο παγίδες άλλες φορές, αλλά ήταν συναρπαστικό. Ένα μικρό κόμμα, ο ΣΥΡΙΖΑ, έγινε ο κορμός της προοδευτικής παράταξης στη χώρα μας. Το πρώτο αριστερό κόμμα στην Ευρώπη που κυβέρνησε και μάλιστα σε ιστορικές στιγμές τόσο για την πατρίδα μας όσο όμως και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε απίστευτα δύσκολες συνθήκες, με την κοινωνία καταρακωμένη και την οικονομία χρεοκοπημένη. Και είχα την τύχη και την τιμή, για την οποία χρωστάω ευγνωμοσύνη στον ελληνικό λαό, αλλά και στους συντρόφους μου, να είμαι ο πρώτος στην ιστορία αριστερός πρωθυπουργός της χώρας. Αυτό το ταξίδι ήταν μια πορεία που σε κάθε μέρα σχεδόν, κάθε του μέρα, ήταν μέρα μάχης. Αντιμετωπίσαμε στην αρχή μια Ευρώπη καχύποπτη και εχθρική απέναντι στην Ελλάδα και μια συμμαχία δανειστών που θεωρούσε την πατρίδα μας άξια τιμωρίας. Αντιμετωπίσαμε αφόρητες πιέσεις και εκβιασμούς που εκπορεύονταν από ισχυρές δυνάμεις έξω από τη χώρα, αλλά έβρισκαν ισχυρούς συμπαραστάτες και μέσα στη χώρα. Δηλώνω και σήμερα, αυτή τη σημαντική ημέρα για μένα, περήφανος για όσα πετύχαμε. Για την έξοδο από τα μνημόνια, για τη ρύθμιση του χρέους, για την επούλωση των τραυμάτων της ελληνικής κοινωνίας. Για τη διεθνή επίσης εικόνα της Ελλάδας που αποκαταστήσαμε. Και βέβαια, για την ιστορική συμφωνία των Πρεσπών που πετύχαμε. Όπως θα έλεγε και ο ποιητής, αυτό το έργο είναι δικό σας και δικό μας. Δεν μπορεί κανείς να μας το πάρει. Αυτό το δύσκολο ταξίδι όμως είχε και συμβιβασμούς, είχε και δύσκολες αποφάσεις, είχε και τραύματα, είχε και φθορά. Σε κάθε περίπτωση όμως ήταν ένα ταξίδι που άφησε αποτύπωμα στην ιστορία. Οι εμπειρίες του
οι επιτυχίες, τα λάθη του, οι μάχες που κερδίσαμε για λογαριασμό της πατρίδας, αλλά και εκείνες που χάσαμε, αποτελούν, θα έλεγα, την αναντικατάστατη παρακαταθήκη για τον νέο κύκλο του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί ήρθε η ώρα να ανοίξουμε ένα νέο κύκλο. Όσο και αν φαίνεται παράδοξο, το αρνητικό εκλογικό αποτέλεσμα μπορεί και πρέπει να γίνει η αρχή του νέου αυτού κύκλου. Το εκλογικό σώμα έδωσε στον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία την προηγούμενη Κυριακή μία διπλή εντολή. Πρώτον, να ανταποκριθεί στο ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, που πάντα και εκ των πραγμάτων είναι ρόλος κόμματος εξουσίας. Και δεύτερον, να αλλάξει δραστικά, αν θέλει να διεκδικήσει εκ νέου με αξιώσεις τη διακυβέρνηση του τόπου. Οφείλουμε λοιπόν να ανταποκριθούμε όλοι σε αυτή τη λαϊκή εντολή. Να αναδιοργανωθούμε άμεσα και χωρίς καμιά χρονοτριβή. Να μην επιτρέψουμε να χαθεί ούτε μία μέρα. Τόσο στην αντιπαράθεση με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όσο όμως και στην αντιπαράθεση με τις δικές μας αδυναμίες, με τις δικές μας παθογένειες, με τα δικά μας προβλήματα. Μια διαδικασία βαθιάς ανανέωσης και επανίδρυσης που θα αγκαλιάζει όλα τα μέλη του κόμματος, αλλά και τους φίλους και τις κοινωνικές ομάδες που θέλουμε να εκπροσωπούμε. Αυτό είναι, κατά τη γνώμη μου, η άμεση προτεραιότητα. Ο νέος ΣΥΡΙΖΑ είναι η άμεση προτεραιότητα. Και αυτό δεν αφορά μόνο το κόμμα μας. Αφορά την ποιότητα της δημοκρατίας μας, τις αντιστάσεις στις πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας, το μέτωπο στην ακροδεξιά και τον νεοφασισμό που βρήκε δυστυχώς θέση εκ νέου στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Αυτή την πεποίθησή μου για την ανάγκη μιας διαδικασίας βαθιάς ανανέωσης και επανίδρυσης θα ήταν υποκριτικό να την προτείνω μόνο με το λόγο μου, αν δεν την υπηρετώ ταυτόχρονα και με την πράξη μου. Το νέο κύμα στην κοινωνία, στην τέχνη, στην πολιτική περνάει είτε με συγκρούσεις, το πιο συνηθισμένο, είτε επειδή κάποιοι που κατέχουν θέσεις ευθύνης κατανοούν την αναγκαιότητά του. Και εγώ κατανοώ την ανάγκη για ένα νέο κύμα του ΣΥΡΙΖΑ. Και αποφάσισα να παραμερίσω για να περάσει. Έχω εμπιστοσύνη στο ανθρώπινο δυναμικό του κόμματός μας, στις αστήρευτες δυνάμεις της κοινωνίας και της αριστεράς. Αποφάσισα λοιπόν να προτείνω την εκλογή νέας ηγεσίας από τα μέλη του κόμματος, όπως ορίζει το καταστατικό του. Την άμεση προσφυγή στις σχετικές διαδικασίες, στις οποίες φυσικά δεν θα είμαι υποψήφιος. Θα είμαι όμως παρόν, πριν, κατά τη διάρκεια, αλλά και μετά από αυτές. Δεν το κρύβω ότι είμαι συγκινημένος, ότι αυτή η απόφαση είναι και για μένα, έχει και για μένα ένα στοιχείο οδύνης, όπως θα είχε και για τον καθένα. Έχει όμως και ένα στοιχείο προσωπικής πρόκλησης, γοητευτικό στοιχείο προσωπικής πρόκλησης. Να αποδείξω με τη στάση και το παράδειγμά μου ότι στη ζωή, στην πολιτική, ιδίως στην πολιτική που αναφέρεται σε αξίες, μπορείς να είσαι μάχημος και δημιουργικός, ίσως σε κάποιες περιπτώσεις ακόμα πιο χρήσιμος και χωρίς αξιώματα. Να αποδείξω ότι η μάχη για τις ιδέες και η προσφορά δεν ορίζεται από την καρέκλα που κατέχει κανείς. Θέλω να απευθυνθώ στα χιλιάδες μέλη, τους φίλους, τους εκατοντάδες χιλιάδες ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, που μαζί τους βρέθηκα και βρεθήκαμε σε αυτό το συναρπαστικό ταξίδι. Και θέλω να δεσμευτώ ότι θα συνεχίσω να είμαι δίπλα τους. Και θα συνεχίσω να τους αισθάνομαι δίπλα μου. Διότι το ταξίδι συνεχίζεται και η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή που δεν έχουμε ακόμα ταξιδέψει.
Θέλω όμως να απευθυνθώ και σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες. Μπορεί κάποιοι να χαίρεστε με την απόφασή μου, μπορεί κάποιοι άλλοι να λυπάστε. Αλλά τα επόμενα χρόνια δεν θα είναι εύκολα για κανέναν μας, ό,τι και αν ψήφισε στις τελευταίες εκλογές. Ζούμε σε μία περίοδο αλλεπάλληλων κρίσεων, σε ένα ασταθές οικονομικό περιβάλλον, σε μία περίοδο έντονων γεωπολιτικών εντάσεων και προκλήσεων. Η πίστη στις αξίες μας, η προσήλωσή μας στη δημοκρατία και την ελευθερία, που είναι συνώνυμο της Ελλάδας, η αγάπη για τον άνθρωπο, η αλληλεγγύη, η αγάπη για την πατρίδα, η ενότητα, το εμείς πάνω από το εγώ, είναι ο δρόμος για να ξεπεράσουμε όλες αυτές τις δυσκολίες. Η προοδευτική παράταξη του τόπου, όπως πάντοτε στην ιστορία, θα είναι οδηγός σε αυτή τη συλλογική, σε αυτή την εθνική προσπάθεια. Και ένας νέος ΣΥΡΙΖΑ που θα εκφράζει αυτή την μεγάλη παράταξη, μπορεί να γίνει ξανά η ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο. Αυτό το σκοπό υπηρετεί η απόφασή μου, αυτό τον σκοπό θα υπηρετώ πάντα. Την ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο. Σας ευχαριστώ θερμά. Κάτω.